Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Κρητικό. Υποσχεθήκαν ότι έχει καταπληκτική εικόνα. Γιατί βρίσκεται... Πες το δυνατά. Ξανάνοιξε, πες. Ξανάνοιξε η διόρυγα του ο ισθμός της Κορίνθου. Αντώνης Κρητικός βρίσκεται. Πού είσαι, βρε Αντώνη? Μέσα στον ισθμό. Σε πλοίο. Λοιπόν, γεια σας. Καλημέρα, yeah. Καλημέρα και από εμάς. Μόλις φτάσαμε εδώ στα Ίστμια, στην διόρυγα ΑΕ στις εγκαταστάσεις και επιβιβαστήκαμε κατευθείαν πάνω στο σκαφάκι που βλέπετε. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε να σας δώσουμε την καλύτερη εικόνα πίσω μας του Ίστμου. Και αμέσως εγώ θα κάνω στην άκρη να σας δείξω Σάββας ο Αηδινίδης. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαι εδώ με τον κύριο Ανδρικόπουλο, διευθύνων σύμβουλο της διόρυγας ΑΕ, και τον κύριο Ζουγλή, γενικό διευθυντή. Γιατί σας έχουμε σήμερα κοντά μας και ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Άνοιξε και πάλι ο Ίστμος, άνοιξε η διόρυγα και είναι πολλά τα σκάφη, κύριε Ανδρικόπουλο, που θέλουν να περάσουν. Ακριβώς, και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του καναλιού σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Κούτρα και τον κύριο Τσούν. Σας ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια που κάνετε, γιατί για μας είναι μια διαφήμιση μετά από πολύ καιρό που ήμασταν κλειστοί. Πόσο καιρό? Είμαστε ακριβώς κλειστοί από τον Σεπτέμβριο μήνα. Και ανοίξαμε ακριβώς σήμερα, χθες το βράδυ. Να θυμίσουμε, παιδιά, ότι ήταν αυτές οι κατολισθήσεις που είχαν επηρεάσει τη λειτουργία του Ιστμού. Και τώρα έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος. Ο στόχος πότε είναι να δοθεί σε πλήρη λειτουργία? Ο στόχος είναι, θα είμαστε ανοιχτοί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για να διευκολύνουμε όλη την τουριστική περίοδο. Και μετά θα ξανακλείσουμε από 1η Οκτωβρίου ή 2 Οκτωβρίου, υπάρχει ένα flexible στην ημερομηνία. Και θα μας δοθεί το κανάλι οριστικά τον Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου, που πια θα είναι ολοκληρωμένο στο 100% το έργος με ασφάλεια και. Πόσα σκάφη περνούν καθημερινά, Αντώνη? Αυτό ήθελα να πω τώρα. Κύριε Ζουγλή, μας λέγατε νωρίτερα ότι έχουμε 6.000 διελεύσεις την αντίστοιχη περίοδο την περσινή και φέτος αναμένεται να είναι ακόμα περισσότερες, έτσι δεν είναι? Αναμένουμε. Πέρσι δουλέψαμε 3 μήνες επί της ουσίας. Φέτος θα είναι επιπρόσθετα άλλος ένας μήνας λειτουργίας. Οπότε θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε τις 6.000 και λόγω και των μηνυμάτων που δεχόμαστε για τη φετινή τουριστική σεζόν, αναμένουμε περίπου στις 7 και πλέον χιλιάδες διελεύσεις. Να σημειώσω ότι οι περισσότερες αυτή την περίοδο αφορούν τουριστικά σκάφη και λιγότερες βέβαια τα εμπορικά. Και θέλω να σας πω, Χρήστο και Γιάννη, ναι, ότι αν ήθελε ένα σκάφος να πάει γύρω-γύρω από την Πελοπόννησο λόγω του ότι ήταν κλειστός ο ισθμός, θα χρειαζόταν 13 με 14 ώρες. Τώρα πόσο θα κάνουν να το περάσουν? Θα κάνουν 20 λεπτά. Μισή ώρα, χοντρικά, αν είναι μεγάλο. Και πολύ μικρή αναμονή, βεβαίως, λόγω ότι έχουμε, ουσιαστικά οι υπηρεσίες μας έχουν αναβαθμιστεί και προσφέρουμε το καλύτερο. Τα διόδια πόσο είναι? Παροχής υπηρεσιών αποτέλεσμα στους πελάτες μας. Τα διόδια, ρωτάει ο Χρήστος ο Κούτρας. Τα διόδια είναι χαμηλά. Έχουμε κάνει βελτιώσεις του τιμοκατάλογου λόγω των καυσίμων κτλ. Γιατί υπάρχει ένα συνδυασμός υπολογισμού των διοδίων, αλλά είναι αρκετά χαμηλά, γι' αυτό και η αύξηση του τουρισμού και των διελεύσεων είναι μεγάλη. Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Διαφήμιση για αυτό. Κύριε μισό λεπτό, να δείξω και την εικόνα. Πίσω μας τώρα ο Σάββας ο Αηδινίδης θα με βοηθήσει. Θα δείξει τα δύο αυτά ιστιοφόρα σκάφη, τα οποία πρόκειται να περάσουν σε λίγο από δίπλα μας. Τι έγινε εδώ? Η γέφυρα αυτή, η βυθιζόμενη των Ισθμίων, μπήκε μέσα στο νερό. Συνήθως είναι πάνω για να περνούν και τα αυτοκίνητα. Και αυτήν την ώρα περιμένει να περάσουν τα σκάφη από μέσα. Την ώρα που περιμένουν τα σκάφη, στα δεξιά μας είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Αν θες, Σάββα, να με βοηθήσεις, ναι, που κάθονται εδώ, παιδιά, γιατί είναι και ένα τουριστικό αξιοθέατο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, έχει μεγάλη αξία γιατί πολλοί έρχονται για να θαυμάσουν μία διόρυγα η οποία έχει μία ιστορία πολύ μεγάλη. Αν φανταστείτε ότι είχε ξεκινήσει από την εποχή του Νέρονα η κατασκευή της. Και κύριε Ζουγλή, κάνουν και bungee jumping, μαθαίνω πάνω. Ναι, στην οδική γέφυρα, όπως θα δείτε στην παλιά οδική, γίνεται αυτή η δραστηριότητα, εκτελείται αυτή η δραστηριότητα του bungee jumping. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ ήθελα να σημειώσω κιόλας, μιας και μιλήσαμε για την ιστορικότητα, ότι σε ένα μήνα έχουμε γενέθλια 130 χρόνων λειτουργίας. 1893 ξεκίνησε, οπότε κλείνουμε 130 χρόνια. Εντάξει, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, κυρίως το τουριστικό. Το ζήτημα με τις κατολιστήσεις έχει τελειώσει, έχει αποκατασταθεί πλήρως. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα 2/3. Μένει ένα μικρό κομμάτι που αφορά κάποιες ηλεκτρονικές κατασκευές και κάποια μαζέματα στο σημείο της κατάπτωσης που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια να περάσουν τώρα. Αυτά θα ολοκληρωθούν μεταξύ Οκτωβρίου ή Ιανουαρίου και θα μας δοθεί πια 100% έτοιμο το έργο για να συνεχίσουμε. Εμείς θέλω να σας πω, παιδιά, με την κάμερα του Sky θα συνεχίσουμε την αυτοψία, να πάμε και μέχρι το σημείο που γίνονται τα έργα για να
καταγράψουμε το πώς εξελίσσεται εδώ το πράγμα. Είναι μια ευχάριστη εικόνα, όπως καταλαβαίνετε. Να τίθεται και πάλι σε λειτουργία η διόρυγα εδώ. Ήδη τα πρώτα πλοία τα βλέπετε στο βάθος. Αυτή την ώρα περνούν. Από νωρίς το πρωί το περιμένανε και ξεκίνησαν να περνάνε. Βεβαίως, από εχθές το βράδυ υπάρχουν κάποια τα οποία περιμέναν να περάσουν, γιατί είχαμε βγάλει το νότις 12.01, αλλά τελικά αναγκαστήκαμε να πάμε και λίγο πιο νωρίς, γιατί ήταν αρκετά συσσωρευμένα πλοία που έπρεπε να περάσουν. Άντε με το καλό, ευχόμαστε. Άντε, καλή αρχή, τι άλλο να πούμε, να έχει πολλές διελεύσεις, να περνάει καλά ο κόσμος με ασφάλεια και να ευχαριστηθούμε όλο το καλοκαίρι, το οποίο περιμένουμε κάποια στιγμή να έρθει. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να μας επισκεφτείτε κιόλας. Ναι, αλλά μας περάσετε απέναντι. Να έρθουμε έτσι τώρα δεν ερχόμαστε. Μας δώστε και ένα σκάφος. Πώς θα έρθουμε. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Και στο Σάββα, να είστε καλά το Σάββατο, Αηδηνίδη.